αφιερώσω αυτή την παρουσίαση στη μνήμη της προσφάτως συγχωρεθής της μητέρας μας. Καταρχήν γιατί μου χάρισε τη μητρική γλώσσα, Μαρία, η Μαρία. Και κατά δεύτερο λόγο και ίσως πιο σημαντικό, είναι αυτή που με ενέπνευσε και με φύσησε την αγάπη, το πάθος και τον πόθο, τον ήμερο με γιώτα και ελασία, το σφοδρό πόθο για την ελληνική γλώσσα. Ακόμη θα ήταν παρήψη μου να μην μνημονεύσω δύο φίλους που έφυγαν σχετικά με το θέμα μας, δύο φίλους που έφυγαν πρόωρα, τον Ελληνοαμερικανό γλωσσολόγο και όχι μόνο Ευρυπίδη Τσακυρίδη, εξ Θεσσαλονίκης ορμόμενο, όπως επίσης και τη Σίλβια Παπαδοπούλου των εκδόσεων Διεθνής Βιβλιοθήκης, Διεθνής Βιβλιοθήκης, που εκείνη και εκείνη έφυγε πρόωρα. Επίσης με πολύ αγάπη για το θέμα που θα συζητήσουμε. Θα επικεντρωθώ σε ένα κείμενο, το θεωρώ κείμενο αναφοράς, και είναι λίγο περίεργο γιατί το είχα γράψει προς 40 ετών. Είναι γραμμένο το 83-84 και δυστυχώς είναι επίκαιρο και μάλιστα επίκαιρο επί ταχύρω. Διότι οι αναφέροι εδώ έχουν χειροτερέψει τα πράγματα από τότε. Επιγράφεται περί ύψους και δανείζομαι τον τίτλο, όπως ίσως καταλαβαίνετε, από ένα εμβληματικό κείμενο των ελληνιστικών χρόνων, το περίπτωση του Λονγκίνου, μέχρι κάποιο διάστημα θεωρείται δεν ήταν γνωστός. Έχει ταυτοποιηθεί, είναι ένας λόγιος των ελληνιστικών χρόνων Λονγκίνος και το περίπτωση εννοεί περί υψηλού ύφους αλλά και περί υψηλής στάσεως στη ζωή. Και αρχίζω από το δεύτερο, θα σας διαβάσω ένα ποίημα του Καβάφη σχετικό, ποίημα του 1913. Όσο μπορείς, και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευθελίζεις. Μέσα στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μέσα στις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευθελίζεις πηγαίνοντάς την, γύρωντας συχνά και εκθέτοντάς την, των σχέσεων και των συναναστροφών, την καθημερινή ανοησία, όσου να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Αυτά ως προεισαγωγή, για λίγο. Αρχίζοντας να διαβάσω αυτό το κείμενο να αφορά όπως το ονομάζω, θα προσκαλέσω να με διακόπτετε. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί οποιοδήποτε ή και η αδίποτε, να με διακόψει για οτιδήποτε, δηλαδή για απορία, ερώτημα ή κάποια μικρή μια μικρή τοποθέτηση. Πιο εκτενείς παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε αν έχουμε χρόνο αργότερα, αλλά δεν θα μου ήταν δυσάρεστη έτσι το αντίθετο αν με διακόπτατε στη ροή του λόγου. Με γίνει και πιο ζωντανό, δηλαδή, να μην είναι μια από καθέδρας πάνω ομιλία στη δασκαλία. Αρχίζω το κείμενο το περίψους και προτάσω κάτι από Καβάφη πάλι, τρισβάρβαρα τα ελληνικά των κόμμα οι άθλοι. Το έρμο γλωσσικό πραξικόπημα των διανομένων του τέστην των ειδικών της μη σκέψεως, εδώ θα κάνω μια παρέκβαση δική μου, αντιστρέφω τα πράγματα. Διανόμηση είναι κάποιος που σκέφτεται κατά λέξη. Εγώ του προσδίδω ένα άλλο νόημα, γιατί πιστεύω ότι κατά μια εγγελιανή αντιστροφή έχει φτάσει στο σημείο, διανόμηση είναι κάποιος που ειδικεύεται ακριβώς στο να μη σκέφτεται. Ποιο να σκέφτεται. Στην ειδικότητά του. Για να επικαλεστούμε και τους ειδικούς του COVID, της εποχής COVID. Λοιπόν,
Το έργο γλωσσικό περισσότερο των διανομένων του τέσσερι των ειδικών τη μη σκέψεω εναντίον τη ελληνική γλώσση προκύψαν ω αποκοίημα των διεστραμμένων φαντασιώσεων ενό πληθυνοπρεπό δυτικόφρονο παρισινού συναδέλφου του 19ου αιώνα. Αναφέρομαι στο Ψυχάρι για όσου ξέρουν και το. Που με το εμβληματικό του έργο Το Ταξίδι σήμανε και την αρχή του γλωσσικού μας, της γλωσσικής περιπέτειας και, της, και ήταν και μια, ας το πούμε, ιδρυτική πράξη μια, της δημοτικής. Σημειωτέρω ο Ψυχάρης, ο οποίος ήταν υπερβασιλόφρον πολιτικά, να το θέσω, ήταν γλωσσολόγος σε Πανεπιστήμιο των Παρισίων και άκρος, αν το χαρακτηρίζω, πάντα θα αναφέρω ότι το είχαν πλησιάσει κάποιοι Έλληνες φοιτητές της τότε εποχής, του 1800 τότε, τόσο δηλαδή. Όχι να ζητήσουν κάποιον σφέτη υπάρχουν ή κάποιον διευκόλυνση, αλλά να τον γνωρίζουν. Και για τους απέπεμψε. Ήταν τους θεώρησε πολύ κατώτερους αυτούς που θα δει που φώτιζε με τα φώτα του δια της δημοτικής. Λοιπόν, είπαμε το έργο γλωσσικό πραξικόπημα βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι συνοδεύει το ίστατο και έσχατο εγχείρημα εξυγχρονισμού του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Συνδέεται προσέλκυ με τον μακαρθισμό της αριστεράς στους χώρους στους οποίους ελέγχει ακόμη. Ο ενσκύψος γλωσσικός βαρβαρισμός ενορχιστώνει την υλοποίηση της ιδεολογίας και της δυτικής ταξινομικής νοοτροπίας εν Ελλάδη. Η κακοποιώς δημοτικιστική δυσδιάλεκτος, τεχνητή απάκρουσης άκρων, ουδεμία σχέση έχει με την ομιλουμένη. Αντιμετωπίζεται δε με απέχθεια και χρεβασμό από τους απλούς, δηλαδή ανεπιτιδεύτους ανθρώπους του λαού. Η εγκαθίδρυση του μονοτονικού είναι το πρώτο βήμα προς εκλατινισμό της ελληνικής, ρητός πρωταθέντος από το αντεπαναστατικό εργαστήριο δημοσιογραφικού συγκροτήματος ήδη το 1973, μεσούσης δεκαετίας ή προς το τέλος δεκαετίας, και συγγραφέμε στο Βήμα. Το Βήμα είχε επισήμως προτείνει τότε τον εκλατινισμό της ελληνικής διανόμου, τον κρατικό δηλαδή. Η νεοδημοτικιστική κακοφωνία έκτρωμα, έκφρασης εκπαισμού και προγραμματισμένη τεχνική αφασίας, αποτελεί το κύριο μέσο για την πολιτιστική, πολιτισμική ισοπαίδωση και τον στραγγαλιστικό έλεγχο των συλλογικών μνημών του κοινωνικού σώματος, όπως ακριβώς διατυπώθηκε από τον Τζορτζ Όργουελ. Εκείνο το οποίο διακυβεύεται δεν είναι ορισμένα ενή ή δίθεν παροχημένη γλωσσική τύπη, αλλά αυτού τούτο το νοήν και το σκέπτεστε. Και τα άξια προσκέψη πράγματα, τα αξιόσκεπτα πράγματα, άπαντα έχοντα κοινή πηγή με τη γλώσσα. Παραδείγματι, η φαινομενικός ανώδυνος μεταλλαγή της καταλήξεως έως εισής, παρένθεση, εξόδωσης λούμπεν προταριοποίησης των τριτοκρίδων, συνιστά μια κέρια ιδεολογική βραχυκύκλωση του νοός, συνεπαγωμένη την παράλυση της γλώσσης σώματος. Το κακό έχουν συμβαδίσει με την βάρβαρο χάβνωση, με την αυτολογοκρισία της πολιτικής κοινωνίας και την απεγνωσμένη αναδιοργάνωση του κράτους και με την παρτοπράδοτο παντοειδή ανεσυσία αριστερών και δεξιών. Ο ύστερος εργολαβικός ρυθμός των καπάτσων, των ξύπνων, των καταφερτζίδων, των αντιμή κορόιδων, των προοδευτικών, δεν μπορεί να προοδεύσει, να θριαβεύσει, παρακατακριβώντας την ελληνική, την ελληνίδα φωνή, ασεργώντας επαυσής. Τώρα, γιατί τα βάζω με τους προοδευτικούς. Εδώ δίνουμε επίσης ένα κάπως περίεργο ορισμό του τι είναι πρόοδος και λέω ότι πρόοδος εστί η απομάκρυνση, η αυτοκτονική για την ακρίβεια απομάκρυνση εκ της ζωτικής, αρκτικής, πρωταρχικής τοποθεσίας. Τι συνδέεται βέβαια με τον φωταρισμό, διαφωτισμό,
με την εξύμνηση του ορθού λόγου και όλα αυτά τα σχετικά. Η δήμορφος αγκύρωση της γλώσσης εις τυποποιημένο ως εν σούπερ μάρκετ ιδίωμα εμφανίζεται ως καθαρεύουσα, δύο τελείες. Λογιοτατήρουσα καθαρεύουσα, λαϊκήρουσα καθαρεύουσα. Φαίνεται ότι κοινός ο γεννήτρος δημοτικής καθαρεύουσης, ο Κοραής, συνειδητός αγνοήσας των ζών τα ελληνισμό των Βυζαντινών χρόνων και της Τουρκοκρατίας, η επίκριση του αρχαίου ελληνισμού, όπως να αναπαρίσει τα διαστευρωτικό σχεδιομεριανής Δύσης, απεσκόπησε δια της τετρασμένης επιβολής της Φραγκοκρατίας. Παραμιστώντας για τον Κοραή, για όσους το ξέρουν, μεταξύ άλλων, δεν θα αναφέρω αυτό τώρα στο σφοδρός πολέμιους του Καποδίστρια υπήρξε με μία, ας με συγχωρέσουν οι αυτούς, με μία κυβερνητική μορία και μανία, αυτός του Καποδίστρια. Ήταν μεταξύ άλλων, είχε εστερνιστεί την άποψη ο Κοραής ότι οι Μακεδόνες είναι βαρβαρικό φύλλο, δεν έχουν σχέση με τους Έλληνες, διότι ήταν για να καπελώσουν και να κατακτήσουν τους Έλληνες, κάτι που το ολοκλήρωσαν οι Βυζαντινοί κατά τον Κοραή. Η δημοτική βρικόλαξ εξαντλείται στην αθλίας ρωμανδιακή μετάφραση της ελληνικής. Ο εξοβελισμός των ελληνικών εκφράσεων προθές εντός, υπό, περί, κατά, συνειδητική, επίσης γενική, ενώπιον, ίση, παράνο κλπ. Ως και το ταμπού της δοτικής, το βιασμό της ελληνικής συντάξεως και η αντικατάσταση των με αξιοθρήνητα ερζάτς, υποκατάστατα, βαρβαρισμοί τους οποίους δεν συναντούσε κανείς στους παλαιούς σεμνούς δημοτικιστάς, είναι χαρακτηριστικά της επικρατήσεως του σταλινικού γλωσσοπαθολογικού τύπου της Μαγιαρής, τύπη δηλαδή τραβημένη από τα μαλλιά της Μαγιαρή. Αυτή η ελληνική γλώσσα καθίσταται ταμπού. Ο κορμός της γλώσσης, παράδοση των τριών περιόδων του ελληνισμού, παραδίδεται τη σκησή και στους κλέωνες της μικρομεσαίας δημαγωγίας. Μην ξεχνάμε ότι τότε, δεκαετία του 80, ήταν πολύ της μόδας η εξύμνηση των, και κάτι βγήκε και τώρα δηλαδή λίγο πολύ, των μικρομεσαίων. Από τον κατηφθέν κλέωνα τον Ανδρέα Πανδρέου, τον συγχωρεθέντα, που βέβαια έχει σημασία ο κλέωνα με τους μικρομεσαίους, διότι δεν ήταν μικρομεσαίος ο κλέωνα, να μην σωρέψεις. Δεν είναι μικρομεσαίο. Ήπουλον όργανο ισοπεδώσεως αποτελεί εξάρτητη δολοφονία της δοτικής. Η σύνδριψη του εις, ο άτοπος τονισμός των λέξεων, ο παρατονισμός ο λεγόμενος, η εξαφάνιση πλήστων τύπων γενικής ως και μορφών ρηματικής συντάξεως, η υπονόμευση της πολυφωνίας και της πολυτυπίας, η εξόδουση του γραπτού λόγου συνακολούθητος του λόγου, Ηρακλητίου και Ενσάρκου. Η συστηματική προγραφή χιλιάδων λέξεων μη ανικουσών στην εξωγραμματική αργό των περιβοήτων κυκλωμάτων, των πολιτικάντιδων, των τσαθλίων καρχιτεχνιζόντων, των ειδικών επί της σκοτήσεως δημοσιογράφων. Η δολοφονία της δοτικής στέφει την ανάπηρη κοινωνία της μοιρασιάς, όπου θεοποιούνται τα δικαιώματα και οι διεκδικήσεις. Τίθεται εκτός νόμου η χάρη της δωρεάς του πνεύματος, η δόση του ολοκληρωτικού εμπλέου πάθους έρωτος, η γενναιοδορία, η φιλοτιμία, παλικαριά, εκ του πάλο πάλο είναι το παλικαριά, η θέωση του προσώπου, του ανθρώπου. Το πρόσωπο έχει μεταβληθεί εις προσωπείον, προσωπείον το οποίο έχει κολλήσει ανατριχιαστικός και ατρέπτωση στο δέρμα κατά την γραφειρά απεικόνηση του Ιάπωνου σκηνοθέτου. Είναι μιλάω για ένα έργο που είχα δει είναι δεκαετία του 60, που απεικόνιζε αυτό το πράγμα, ότι κάποια στιγμή τα προσωπία ήταν πλέον είχαν πρώτο κολλήσει και όταν προσπαθούσαν να τα βγάλουν ξεκολούσαν και δέρμα μαζί το προσωπείο. Ένα ευρύ φάρμα εμπροθέτων ρηματικών εκφράσεων, λεπτών αλουσιωδών αποχρώσεων σημασίας,
άγω, διάγω, προσάγω, εξάγω, διέρχομαι, παρέρχομαι, υψέρχομαι, υψώνω, αυξάνω, εμβαθύνω, τίθεμαι. Υποκαλύπτεται από ορισμένες λέξεις ο δοσοτήρες. Προκρούστη ο κρίνη του νοός. Βγάζω, βάζω, μπαίνω, βγαίνω, προχώρημα, πάθημα, ανέβασμα. Ως επίσης η μικρονοϊκή αντικατάσταση προθέσεων, όπως υπόδια, μετά, εντός, με την άτομο και αντιαισθητική χρήση των κάτω από, μέσα σε. Η βάση της μετατόπισης του τονισμού των λέξεων, ο παρατονισμός του πανεπιστήμιου, των εργαζόμενων, τα ακούμε συχνά τώρα στους πολιτικάντες, αποσκοπεί στην εκτίθωση της καρδίας της ελληνικής, της μουσικότητός της. Ο υπομορφήν ξέφρενου πληστηριασμού κακοήθης δανεισμός ξενικών λεκτικών τύπων και την άνευ λόγου αντικατάσταση ευστόχων δικών μας. Καθή στιγμή οι ξένες γλώσσες συνεχίζουν να αναβαθμίζονται στην ελληνική προσωπικισμών. Η αποκριστική κατάχρηση της ποιήσεως ως δευτέρου συνθετικού για να δηλωθεί η ροπή διεργασία. Ελληνοποίηση αντίξει ελληνισμός. Ομαλοποίηση αντίξει ομάλυνση. Εδώ λέω κάτι της εποχής υπάρχουν θεόλους κρατικοποίηση, δηλαδή κρατική ποιήση. Τώρα βέβαια είναι το αντίστοιχο αντί ιδιωτικοποίηση που είναι το ίδιο πράγμα. Στην Ελλάδα ουδέποτε παρουσιάστηκε το λατινογενές φαινόμενο της διγλωσίας. Μία νεκρή γλώσσα επιβιώνουσε εις βάρος των ριζικών διαφερόντων εγχωρίων. Διαφερουσών. Υπήρχε πάντως αρμονία αφανής, Ηράκλητος, μεταξύ λογίας και δημόδους παραδόσεως. Η πυθικίζουσα εγκυμαθής διανόησης έσπευσε να μεταφέρει το σχήμα εις ακαθημάς, όπως πρέπει να χαρακτηρίσει η φεουδαρχία την προβιομηχανική ελληνική κοινωνία και εν γέννη άκρητος υιοθέτησης ποικίλων αιτιοκρατικών μηχανιστικών θεωριών πασπαρτού. Η λογία παράδοσης ανέκαθεν ανεπτύσσεται εν αρμονική συμβιώση με τις δημόδους. Η καλλιέργεια κλίματος τεχνητού διχασμού και έκθρας προς τη λογία παράδοση υπό αλόγων λογίων έχει σημασία, δηλαδή όλα ξεκινούν από λογίους, από τους διανομένους που είχαν πει στην αρχή. Με λάβαρο ένα είδωλο δημόδους δημοτικής, μηδέποτε υπαρξάσεις, οδηγεί κατευθείαν στον ολοκληρωτισμό του μη σκέπτεστε. Ιδού ο κίνδυνος της νέας γλώσσας του ελληνισμού, γλωσσική αφασία, παραλυτική αποβλάκωση, έρμεα της αδιεξόδου υπολογιστικής, κατατασούσης, κατατεμνούσης, εμπλεσιονούσης νοοτροπίας. Εντός παραθέσεις, οι συμπληρωματικές ενοχές του διανοωμένου απλώς αντιστρέφονται. Η γλώσσα δεν αποτελεί όργανο, μέσο επικοινωνίας, σύστημα, εργαλείο, κώδικα. Η γλώσσα είναι τρόπος εκκαλύπτουσης αληθείας, της αναδύσεως εκ της λύθης. Σιγή προς αφουγκρασμό του είναι, του κόσμου κοσμήματος, της παρουσίας της πεζούσης κρυφτό φύσεως, εν το περιέχοντι ζωοποιούνται, ζωπαίνονται χρόνο. Η γλώσσα είναι σώμα και πηγή έρωτος. Ζωοδόκος πηγή και γλωσσικά απόπειτα να δίνουν να συνυπάρξουν. Εδώ αφορές είναι στο Χάιντεγκερ για όσους ξέρουν από το Χάιντεγκερ. Κίνες γάρ καταβαΐζουσι όναν μη γινόσκουσι, Ηράκλητος ο Εφέσιος. Τα σκυλιά καβίζουν αυτούς που δεν γνωρίζουν. Κάτι πολύ απλό δηλαδή. Τις πανικότητες αντιδράσεις των δημοτικιστών θα πρέπει μάλλον να τις δούμε ως αντιστάσεις με την ψυχαναλυτική έννοια. Οι κατεξοχή φορείς της ξυλίνης της διαλέκτου ίστανται ένδρομοι ενώπιον της ρεούσης ελληνικής γλώσσης. Εν τέλει το σταλινικό ιδίωμα και η τέως καθαρέψα της επίσημης γραφειοκρατίας, μιλάω δηλαδή για δεκαετία 50-60 κλπ, δεν διαφέρουν ουσιοδός, καθώς και τον ίσκη η ζωή δεν συνονθήρευμα ή μαλλιαροκαθαρεύουσα. Ας θυμηθούμε λίγο ότι τις υγιέστατες βίαιες διαδηλώσεις εναντίον της δημοτικιστής, εδώ λίγο είναι θέμης σκληρός, της δημοτικιστής ιδεολογίας λέπρας, μάλλον επικτή του ανασωπητικής ανεπαρκίας του κοινωνικού οργανισμού στους δρόμους των Αθηνών στις αρχές του 20ου αιώνος, οι διανοούμενοι της ερμήνευαν ως ζωώδες ξέσπερα των αναρχουμένων ορδών. Αναφέρομαι στα Ευαγγελικά για όσους ξέρουν την περίοδο εκείνη, τα οποία δεν συζητάω να αναφέρεται κάποια στιγμή. Γιατί και πώς. Και παραπαριπτόντως τότε
υπερασπιστές και μαχητές της γλώσσης ήταν οι φοιτητές. Τώρα δηλαδή θα δεσμεύει το ακριβώς το αντίθετο, φαντάζομαι. Το ακριβώς αντίστροφο. Οι φοιτητές εποχής. Ας αναλογιστούμε προς στιγμή. Οι σημαντικότεροι νεοέλληνες ποιητές, Κάλμος, Παπαδιαμάντης, Καβάφης, Εμπειρίκους, ομίζαν μια γλώσσα υπερβαίνουσα τόσο την ψευδοδημοτική, όσο και την καθαρεύουσα και την μεικτή. Ομίζαν την ελληνική ελληνικός. Κάτι πάλι από Ηράκλειτο, ο μάλιστα διηνεκός ομιλούσι λόγο τούτο, διαφέρονται και εις καθημέρα να εγκυρούσι ταύτα αξής αυτής ξένα φαίνεται. Αν θέλετε μπορώ να σας το αποδώσω πρόχειρα, με αυτό στο μετωπίο έρχονται σε καθημερινή συνομιλία και σε αναστροφή, διαφοροποιούνται πλήρως. Και αυτό που τους επικυρώνει ως πρόσωπα, τους φαίνεται ξένο. Όσο αναφορά εις το καλοπρόνο των ξένων ενοφύλων, έχουμε να τους πούμε το εξής. Το οικείον είναι εκείνο που μας ξενίζει περισσότερο. Μάλιστα εδώ θα αναφερθώ σε μία ρίση πάλι του αγαπημένου Χάιντεγκερ, του αγαπημένου δασκάλου, που λέει ότι η οδός προς το οικείο είναι πλέον μακρά. Το ξάφνιασμα έκπληξης είναι από τις αυθεντικότερες συμβαρξιακές καταστάσεις. Δίδεται να άγει εις το συνειδένε, εις την αρχιβασίη θεμελιωδών πραγμάτων πεπραγμένων. Εν δε εξ αυτού είναι η γλώσσα σκέπτεστε. Είναι επιτακτική βιωματική ανάγκη να πολεμήσουμε έστω την ιστάτη στιγμή την επαναλαμβανόμενη γλωσσική νοητική νάρκωση. Επιλογικώς σημειώνω ότι αν εν τέλει εναγωνίως αγωνιζόμεθα για κάτι, είναι η στοιχειώδης ελευθερία της εκφράσεως, των δημοτικιστών της συμπεριλαμβανομένης. Αγωνία ενώπιον της προηγούσης οπαδόσεως. Εκείνο που μας νοιάζει είναι η αισθητική, η ακρίβεια, η φιλοκαλία, της ωραιότητας και η οντολογία της ερωτικής παρουσίας. Το αναχείρας κείμενων εντάσσεται στην παράδοση των πολεμικών, των προκηρύξεων αν θέλετε, εξού και το επιθετικό κτυπητό νύφος. Σε μια νυφάλια συζήτηση ασφαλώς η γραμμή των επιχειρημάτων θα ακολούθησε διαφορετική ροδό. Περατώνοντας υπενθυμίζουμε στους συνασσόντες της ακόμψου της διαλέκτου το αποσβολωμένο την αμηχανία που αισθάνονται όταν πρόκειται να εκφέρουν τον παραδοτικό των νησούμεν συνειδημένων ρημάτων. Ας αναλογιστούμε προς στιγμήν πώς καταβάλουν τεχνητός υπέρμετρων προσπάθειαν όταν προφέρουν οι νικητές και το μουσικό σε θέλειον οι νικητέ. Προσωπικότητάς αντιπροσωπικότητος. Η ευθύτητα αντιευθύτης. Με τους επικρατούντες βαρβαρικούς βαρβαρισμούς καταργείται η απόχρωση του λόγου, μπαίνουν οι επισέρχομαι, αμαυρούνται θολούν το ζωγραφικός κόσμος πίναξ που μας περιβάλλει και μας εμπεριέχει. Ας τονιστεί ότι οι αναφερθείς στις κοινωνιογνωστικές διεργασίες δεν είναι αιτιοκρατικές ή αιτιοδρομικές, αλλά ταυτοχρόνως δόσεις και αλληλεπιδρόσεις. Τέλος, κάτι που καθίσταται πλέον στους πάντες εμφανές. Η επιβαλλωμένη δυσδιάλεκτος δεν είναι ούτε δημοτική ούτε καθαρεύουσα. Είναι ψευδογλώσσα κρατική. Κώδικς εργαλείων της εξουσίας για την ενοποίηση του ελλάδου θεάματος. Ο γλωσσικός ακροτηριασμός, η βίαιη διάρρηξη του νήματος του ζωηφόρου που νοήσει παραδόσεως, είναι εκ των όνων κάνει την αλλίωση της ελληνικής ταυτότητας στην προοπτική εντάξει της χώρας στο διεθνή θεαματικό καταμερισμό και την μετατροπή της χώρας σε άχαρο χώρο, σε ουτόπων και άτοπων τόπων, παντελώς άχαρο. Αυτό είναι το κείμενο. Λίγα, θα σου πω και λόγια για την ιστορία και μετά θα παρακαλέσω και προσκαλέσω να αντιδράσεις. Η ιστορία του κειμένου είναι ότι, όπως το διάβασα τώρα, είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Δαυλός το 1987. Την ίδια περίοδο είχε δημοσιευθεί στο αναρχικό έντυπο Ιδεοδρόμιο του Λεωνίδα Χρυστάκη.
Και λίγο μετά σε ένα επίσης αναρχικό έντυπο στη Θεσσαλονίκη, στο Μαύρο Ρόδο. Προφανώς δεκαετία 90 που εξέδωσε για λίγα τέτοια. Αυτά είχα να σας πω πάνω κάτω.